Φιλικό παιχνίδι έδωσαν στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς Λάμπρος Κατσόνης οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Λεβαδιακού και του ΑΣ Λαμία. Το φιλικό αυτό ήταν αφιερωμένο στην μνήμη του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού Παναγιώτη Κεραμάρη. Όπως τα περισσότερα φιλικά παιχνίδια βετεράνων, έτσι και αυτό είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν προς την ενίσχυση του παραρτήματος Λιβαδιάς της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Για το κοινωνικό του έργο και την προσφορά στον συνάνθρωπο, το Σωματείο Βετεράνων Παλέμαχων Λεβαδιακού τίμησε το παράρτημα στο πρόσωπο της Προέδρου, Στέλλα Σταπανλή, η οποία είναι κόρη του αείμνηστου Σωτήρη Καρποδίνη, ο οποίος διετέλεσε προπονητής της ομάδας του Λεβαδιακού επί 5 έτη στην πρώτη και στην δεύτερη εθνική, και οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Λεβαδιακού απένιμαν πλακέτα στην μνήμη του. Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι το φιλικό μάτς των παλέμαχων του Λεβαδιακού και της Λαμίας έληξε ισόπαλο με αγγλικό σκορ 4-4. Πριν από την έναρξη του φιλικού, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Βαγγέλη Μπαρμπέρη, του άτυχου τερματοφύλακα του ΑΣ Χωστίων, ο οποίος έφυγε μία ημέρα νωρίτερα, λίγες ώρες μετά από τον νικηφόρο αγώνα της ομάδας του στο δίστομο με τον Αβρισαία, σε ηλικία μόλις 37 ετών. Θα πω δυστυχώς, είμαστε σε θέση να κάνουμε άλλο ένα φιλικό παιχνίδι για να τιμήσουμε τη μνήμη ενός παλιού μας συμπαίκτη και φίλου του Παναγιώτη του Κεραμάρη. Συνάμα θα τιμήσουμε και τον παλιό προπονητή που έχει κάνει και στην δικιά μας την ομάδα, τον κύριο Σωτήρη Καρποδίνη. Και ως συνήθως τα παιχνίδια που κάνουμε έχουν φιλανθρωπικό σκοπό και τα έσοδα από το παιχνίδι θα πάνε στην Αντικαρκινική Εταιρεία Λιβαδιάς για να τους βοηθήσουμε για το έργο που κάνουν και βοηθούν τους αρρώστους στην πόλη μας και όπου χρειαστεί. Το σίγουρο είναι ότι πάντα έπρεπε να προσέχουμε, πάντα πρέπει να προσέχουμε. Δυστυχώς τα κρούσματα τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί δραματικά, δεν ξέρουμε ακριβώς το λόγο. Καλό είναι ο καθένας μας να προσέχει λίγο. Εμείς ο σκοπός μας και στόχος μας είναι αυτό, να κάνουμε παιχνίδια που να έχουν φιλανθρωπικό σκοπό για να μπορούμε να βοηθούμε στους ανθρώπους μας. Να βρισκόμαστε παλέμαχοι, να λέμε τα παλιά, αλλά μέσα από αυτή την εκδήλωση που γίνεται κάθε φορά να βγάζουμε και κάτι. Είτε είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, είτε για βοήθεια για κάποιο άνθρωπο και πόσο μάλλον για να τιμούμε παλιά πρόσωπα που έφυγαν από κοντά μας. Είναι στο μυαλό μας και γι' αυτό το λόγο είμαστε και εμείς εδώ. Στην ομάδα της Λιβαδιάς ξέρω ότι είναι ένα πάρα πολύ οργανωμένο σωματείο παλεμάχων, υπόδειγμα για άλλα σωματεία. Από τότε που ξεκινήσαμε εμείς την καινούργια προσπάθεια με τους βετεράνους, ήδη έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και για να παίξουμε αυτή τη στιγμή εδώ μέσα στο γήπεδο, έχουμε εξεταστεί όλοι από καρδιολόγο. Ας θυμηθούμε λίγο το πώς παίζαμε και τι τυπικοί ήμασταν όταν παίζαμε ποδόσφαιρο επαγγελματικά και να ακολουθήσουμε λίγο τα βήματά μας και ως παλέμαχοι. Έτσι θα προστατεύσουμε και θα γλιτώσουμε καταστάσεις που θα μας στεναχωρήσουν αν τις βλέπουμε μέσα στο γήπεδο. Το μόνο που έχω να πω, εκτός από τις ευχαριστίες μου για όλη αυτή τη διοργάνωση, είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ περήφανη που βλέπω ότι ο κόσμος αγαπά και τιμά τον άντρα μου. Μα έμοιαζε καταπληκτικά. Έμοιαζε καταπληκτικά, ήταν στα νιάτα του δηλαδή, ήταν ίδιος με τον Κρόιφ και μάλιστα όταν άκουσε η μικρή, γιατί το ξέρει, της το έχω πει, όταν άκουσε το όνομα Κρόιφ πετάχτηκε και γύρισε να με κοιτάξει. Δεν τον γνώρισα εγώ πολύ νέο για να ξέρω πώς έπαιζε ποδόσφαιρο, αλλά όλοι μου έχουν πει ότι του έμοιαζε πάρα πολύ και ποδοσφαιρικά. Είχε γίνει άλλο ένας αγώνας στη μνήμη του πριν από 2 εβδομάδες και τώρα με αυτό νομίζω αυτό είναι ακόμα πιο συγκινητικό γιατί ήταν η ομάδα του η αγαπημένη. Ο Ιτσάκη, όταν είχαμε έρθει στη Λιβαδιά, δεν ήξερα ότι μετά από πολλά χρόνια η Λιβαδιά θα γίνει η δεύτερη και καλύτερη και μεγαλύτερη πατρίδα από όλες όσες έχω πάρει. Σήμερα η Ελληνική Αντικαρκινική ευχαριστεί τους παλέμαχους του Λιβαδιακού γιατί στέκονται δίπλα της σε αυτό το ανθρώπινο έργο το οποίο έχει σαν μέλημα το συνάνθρωπο της όμορφης πόλης μας. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να έχετε υγεία για να συναντηθούμε πάλι στα γήπεδα της πρώτης εθνικής για τον Λιβαδιακό. Να σας καλωσορίσω στην Λιβαδιά και να είμαστε που είστε εδώ για ένα φιλανθρωπικό αγώνα το οποίο διοργανώνει η αγαπημένη μας παλέμαχη. Άνθρωποι με τους οποίους συμπορευτήκαμε κατά και πολύ καιρό, είναι όλοι φίλοι, οικογενειακοί, αδερφικοί και πραγματικά παρουσιάζουν μια δραστηριότητα σαν παλέμαχοι η οποία ακουμπάει ακριβώς στην ανάγκη της κοινωνίας, δηλαδή στο να γινόμαστε χρήσιμοι για όλους, χρήσιμοι για τον τόπο μας.
Νομίζω ότι έχουμε ακόμα ένα δείγμα ανθρωπιάς από τους παλέμαχους του Λεβαδιακού και αυτή τη φορά και από τους παλέμαχους του Λαμίας. Η Στερεά είναι εδώ, η Στερεά με τους δύο μεγαλύτερους εκπροσώπους της παίζει μπάλα, οι παλέμαχοι παίζουν μπάλα για καλό σκοπό. Ένα νέο παιδί έφυγε χθες και για το οποίο πραγματικά μας γέμισε θλίψη. Και πάλι ακόμα μια φορά θα τονίσω ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από το να κάνουμε θεραπεία. Άρα προκαλώ και παρακαλώ όλους να κάνουν εξετάσεις και να είναι μέσα στο γήπεδο και να απολαμβάνουν αυτό που κάνουν χωρίς απρόβλεπτα και χωρίς δυσάρεστα πράγματα. Εμείς και ο Ερυθρός Σταυρός είμαστε εδώ για να βοηθούμε πάντα σε ό,τι χρειάζεται. Μία εκδήλωση και πάλι από πλευράς Παλεμάχου Λεβαδιακού με κοινωνικό περιεχόμενο. Οφείλω να τσιχαρώ για το κοινωνικό έργο που προσφέρουν. Εμείς σαν Δήμος βέβαια είμαστε πάντα δίπλα τους, ό,τι χρειαστούν και οικονομική και ηθική ενίσχυση και υλική ενίσχυση αν χρειαστεί. Θυμήθηκα και το φίλο μας το Σωτήρη του Καρποδίνη, αλλά δυστυχώς σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για το ποδόσφαιρο της Βοιωτίας, γιατί σήμερα χάθηκε ένα νέο παιδί και αυτός νέος 37 χρονών και δυστυχώς τα περιστατικά αυτά μας στεναχωρούν πάρα πολύ που γίνουν τώρα τελευταία στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.